Έχεις σκεφτεί να αλλάξεις κάτι, φαντάζομαι. Στην ήδη που κάνει την κούρμπα εδώ πέρα και εμφανισιακά δεν είναι τόσο όμορφη με το πρόσωπό μου και δεν μπορώ να αναπνεύσω και το. Γενικά με ενοχλεί και στην αναπνοή μου. Τα βράδια ροχαλίζω, δεν μου βολεύει να κοιμηθώ καλά και ξυπνάω, ας πούμε, λόγω αυτό. Ο αναπνοής και τέτοια. Για να ισιώσει μια στραβή μύτη, πρέπει να ισιώσει το διάφραγμα. Εάν ο πλαστικός χειρουργός δεν μπορεί να φτιάξει το διάφραγμα, σημαίνει ότι δεν μπορεί να φτιάξει και τη μύτη. Το διάφραγμά σου είναι πάρα πολύ στραβό. Αυτό είναι πιθανόν να έχει γίνει από ένα παλιό χτύπημα, ίσως στην παιδική ηλικία που δεν το θυμάσαι. Λοιπόν, το διάφραγμα θα γίνει ταυτόχρονα με τη ρινοπλαστική. Ο Σάββας θα μπορέσει να αναπνεύσει, παρά το ότι είναι πολύ έντονο το πρόβλημά του. Ελπίζω να του περάσει και το ροχαλιτό το οποίο έχει το βράδυ και αισθητικά θα έχει μια πολύ καλύτερη μύτη. Φεύγει καμπουρίτσα. Ωραία. Κοντένει ελαφρώς η μύτη. Ωραία. Και αυτή θα είναι η τελική σου μύτη, περίπου. Ο Σάββας φαίνεται ένα ταλαιπωρημένο παιδί, το οποίο αξίζει τον κόπο να το βοηθήσει κανείς. Ωραία, Σάββα. Σε περιμένω στο χειρουργείο. Και εγώ το περιμένω αυτό πολύ. Και σε μια εβδομάδα 10 μέρες θα είσαι με μια πολύ καλύτερη μύτη και θα αναπνέεις και όπως πρέπει να αναπνέεις. Αυτό. Έχω λίγο άγχος για το χειρουργείο γιατί δεν έχω ξανακάνει. Αλλά από την άλλη, επειδή θα αλλάξει και η εμφάνιση της μύτης και θα διορθωθεί το πρόβλημα της αναπνοής, είμαι πολύ πιο χαρούμενος. Σήμερα με τον Σάββα θα γίνει το διάφραγμα το οποίο έχει πολύ έντονο πρόβλημα. Έχουμε κάνει πολύ καλό σχεδιασμό στο αισθητικό μέρος. Θα πάμε πολύ καλά. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ηρεμός. Ηρεμός. Ωραία. Ξαπλώνεις, κοιμάσαι και ξεκινάμε. Ο Νίκος Χατζιπιέρας θα ξεκινήσει την επέμβαση διορθώνοντας αρχικά το διάφραγμα του Σάββα και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με το αισθητικό κομμάτι. Λοιπόν, η τομή είναι εσωτερική. Δεν κάνουμε καθόλου εξωτερικές τομές. Άρα δεν υπάρχει και σημάδι. Ναι. Έχει γίνει η ρίκνωση των ρινικών κοχών με υπερήχους, που και αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ο Σάββας θα έχει μία αναπνοή 100%. Το αισθητικό μέρος κάναμε μία αντρική μύτη και εκεί είμαι ευχαριστημένος. Όλα πολύ καλά, κανένα πρόβλημα. Νομίζω ο Σάββας και θα αναπνέει και θα είναι ευχαριστημένος ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα. Σάββα, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το γυψάκι. Καταρχήν πες μου τι βλέπεις με την αναπνοή. Πολύ πολύ πιο καλύτερα. Ήδη κοιμάμαι πολύ πιο εύκολα, δεν έχω προβλήματα στον ύπνο μου, αναπνέω πολύ πιο ελεύθερα. Αυτό έχω πάρα πολύ καιρό να τον αισθανθώ. Ο Σάββας είναι ένα εργαζόμενο παιδί που σημαίνει ότι κουράζεται, που σημαίνει ότι πρέπει να κοιμάται καλά, να ξυπνάει ξεκούραστος. Και γι' αυτό το λόγο είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί λύσαμε το πρόβλημα της αναπνοής. Αυτό που θέλω να προσέξεις περισσότερο είναι η ευθεία της μύτης, ο άξονας. Θυμάσαι που έκανε την καμπύλη. Πού έκανε το, ναι. Κοίταξε τώρα την ευθεία. Καμία σχέση. Έφυγε το καρουμπαλάκι. Αλλά και το σπουδαιότερο είναι ότι είναι και αναπνέω και καλύτερα. Αυτό είναι. Μυτούλα. Αυτή είναι η μυτούλα, δεν είναι μύτη.